Εκατοντάδες είναι τα χαμόγελα μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αρκετά είναι τα παιδιά σε ολόκληρη την Κρήτη που κατάφεραν σημαντικές βαθμολογίες και βεβαίως διακρίσεις με σημείο αναφοράς τις σχολές που επιλέγουν. Πάντοτε σε σκιά των πανελλαδικών εξετάσεων υπάρχουν και όμορφες ιστορίες. Παιδιά με τους γονείς τους που περνούν μαζί στο πανεπιστήμιο ή δίδυμα που περνούν μαζί στο πανεπιστήμιο. Γεννήθηκαν μαζί και χέρι-χέρι περνούν και το κατόφλι των πανεπιστημιακών σχολών που επέλεξαν. Θα σας παρουσιάσουμε δύο δίδυμα αδέλφια από την Ελιά Παιδιάδος, την Μαρία Μπαλτζάκη και τον Μιχάλη Μπαλτζάκη, που αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 ή αλλιώς στις πανελλαδικές εξετάσεις της πανδημίας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στην Crete TV. Καλησπέρα σας. Μιχάλη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας. Μαρία, 17.772 μόρια και νομίζω ότι έχει τη νομική σχολή στο Τσεπάκι ή τη σχολή αξιωματικών αστυνομίας που θέλεις. Θέλω αρχικά να μου πεις τι νιώθει ένας υποψήφιος όταν αντιλαμβάνεται ότι οι κόποι του έπιασαν τόπο. Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Περιμέναμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα, γιατί φέτος ήταν και με μήνυμα, το οποίο μας έδινε ένα έξτρα άγχος. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή, ίσως και η καλύτερη στιγμή της ζωής μου μέχρι τώρα. Και πιστεύω δεν θα την ξεχάσω ποτέ, θα τη θυμάμαι για πάντα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ανοίγονται πολλές ωραίες στιγμές. Μιχάλη, 18.139 μόρια, λίγο παραπάνω από τη βαθμολογία που σημείωσε η Μαρία. Επιστήμης υπολογιστών η δική σου επιλογή, εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στο Ηράκλειο, σωστά? Ναι. Πες μας τα δικά σου συναισθήματα. Πάνω κάτω τα ίδια. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Μόλις μάθαμε τα μόρια μας. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι οι κόποι σου ανταμείβονται και όλη η προσπάθεια έγινε για κάποιο σκοπό και τελικά ανταμείφθηκες και είναι πολύ όμορφο. Καταρχήν να πούμε ότι τα δίδυμα αδέλφια είναι απόφοιτοι από το λύκειο της Επισκοπής, για να νιώσουν υπερήφανοι και οι καθηγητές σας και η Επισκοπή γενικότερα. Θέλω να μου πείτε πόσο διαφορετικό είναι δίδυμα αδέλφια να δίνουν εξετάσεις, γιατί φαντάζομαι, Μαρία, ότι πέρα από τη δική σου αγωνία, είχες την αγωνία και για τον αδελφό σου. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δυνατοί είναι οι δεσμοί στα δίδυμα αδέλφια. Να μας απαντήσεις πρώτα εσύ για να πάμε στο Μιχάλη μετά. Η αλήθεια είναι ότι για τον Μιχάλη είναι πιο σίγουρη από ότι για μένα. Σίγουρα έχεις την αγωνία και το αδερφού σου, εννοείται. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, γιατί θέλεις να πετύχεις και εσύ, αλλά δεν θέλεις και ο δημόσιος αδερφός να μείνει πίσω. Οπότε, επειδή τον έβλεπε ότι και εκείνος έκανε αντίστοιχο διάβασμα με μένα, ήμουν σίγουρη για την επιτυχία. Αν ο Μιχάλης δεν κατάφερνε να περάσει στο πανεπιστήμιο, η χαρά σου θα ήταν μειωμένη κατά το ίμιση, Μαρία? Πιστεύω ναι. Σίγουρα θα χαιρόμουν με τη δική μου επιτυχία. Αλλά όταν βλέπεις ότι και ο άλλος δεν έχει πετύχει αυτό που προσπαθεί, ναι, θα ήταν σίγουρα μειωμένη. Μιχάλη, για σένα ήταν διπλή αγωνία, να υποθέσω. Ναι, εννοείται. Πώς στήριξες, γιατί μέσα στην περίοδο της πανδημίας δεν πηγαίνατε σχολείο, όλα ήταν με τηλεεκπαίδευση, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα στο lockdown, σε μια περιοχή που δεν αποτελεί αστικό κέντρο, είστε από την Ελιά της Παιδιάδος, άρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ίσως βεβαίως το lockdown είναι και λίγο καλύτερα από ό,τι στις πόλεις. Τι είναι αυτό που σε δυσκόλεψε και πώς στήριξες τον εαυτό σου και την αδελφή σου αυτή την δύσκολη πορεία, γιατί ήταν δύσκολη η πορεία? Προφανώς ο εγκλεισμός ήταν πολύ, πολύ δύσκολος για όλους μας. Εντάξει, υπήρχε μεγάλη πίεση και από τα μαθήματα και από το γεγονός ότι δεν είχαμε μια ελεύθερη μέρα, ας πούμε, να βγούμε, να πάμε να ξεσκάσουμε. Εντάξει, προφανώς, επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και η Μαρία έχει λίγο περισσότερο άγχος και είναι πιο εκδηλωτική από μένα, όταν την έβλεπα έτσι να μην είναι πολύ καλά, εννοείται ότι εκεί πέρα πρέπει να βοηθήσεις την αδερφή σου. Ερχόταν και με αγκάλιζε. Το έκανα αρκετές φορές και δόξα τω Θεώ όλα πήγαν κατευχήν. Τώρα όμως, εδώ πέρα βλέπω ότι τα δίδυμα αδέλφια μάλλον θα χωρίσουν για λίγο τους δρόμους τους, γιατί η Μαρία, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα πρέπει να εγκαταλείψει την Κρήτη για τις σπουδές της, ενώ εσύ, Μιχάλη, θα μείνεις εδώ στο Ηράκλειο μια ανάσα από το χωριό σου. Θέλω να πεις, Μαρία, καταρχήν,
αυτό το συνέστημα. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δυνατοί είναι οι δεσμοί στα δίδυμα αδέλφια. Δηλαδή, όταν θα φύγεις για την Αθήνα ή για οποιαδήποτε πόλη επιλέξεις, θα είναι δύσκολο όλο αυτό που ο Μιχάλης δεν θα είναι μαζί σου, γιατί 18 χρόνια είστε μαζί, γεννηθήκατε μαζί, παρόλο που ο Μιχάλης είναι μερικά λεπτά πιο μεγάλος από σένα. Σίγουρα θα είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα για να κάτσω να το σκεφτώ, αλλά επειδή δεν ήμασταν σίγουροι για τις επιλογές μας, τι θέλαμε, δεν είχαμε μια συγκεκριμένη σχολή από την αρχή. Βλέπω τώρα ότι ο Μιχάλης έχει αποφασίσει στο Ηράκλειο. Εννοείται ότι το σέβομαι, δεν θα το αλλάξω τη γνώμη να πάει σε κάποια σχολή που θα ήθελες να το αλλάξεις τη γνώμη. Θα ήθελα. Θα ήθελα, ναι. Γιατί όταν πας σε μια καινούργια πόλη, σίγουρα θες ένα στήριγμα, να νιώθεις έναν άνθρωπο κοντά σου, να ξέρεις ότι έχεις κάπου να στηρίζεσαι. Οπότε, ναι, θα ήθελα πολύ να ήταν μαζί μου σε αυτή την καινούργια αρχή. Και εσύ, Μιχάλη, τώρα σαν μεγάλος αδελφός, πώς θα προστατεύσεις την αδελφή σου? Εντάξει, εννοείται ότι αν αποφασίσει τελικά να περάσει στην Αθήνα ή κάπου εκτός Κρήτης, θα πηγαίνω εννοείται να την επισκέπτομαι. Δεν πρόκειται να την αφήσω μόνη. Και θα τη στηρίζω όπως μπορώ, έστω και από μακριά. Μιχάλη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί πέρα από τους δεσμούς που έχουν τα δίδυμα αδέρφια, είστε και τα μοναδικά παιδιά μιας οικογένειας. Μάλιστα, ο πατέρας που γνώρισα απ' έξω είναι και ιερέας. Το σκέφτεστε αυτό ότι το σπίτι με τα 4 μέλη θα αδειάσει και θα μείνουν πίσω οι γονείς? Θα μου πεις βεβαίως ότι φεύγετε για πολύ καλό σκοπό. Να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη αυτή τη φορά. Ναι. Εντάξει, προφανώς και οι γονείς μας θα κάνουν κάποιο διάστημα να συνηθίσουν αυτή την καινούργια κατάσταση, αλλά το ξέρουν ότι είναι για το καλό μας και ότι έχουμε κάποιους στόχους τους οποίους πρέπει να πραγματοποιήσουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι παρόλο που μπορεί να τους λείψουμε, ότι δεν θα νιώθουν όμορφα μέσα τους. Καλά, εσύ θα είσαι και κοντά λογικά, άρα ναι, θα μπορούσες να τους βλέπεις πιο συχνά. Καλά, ναι. Για σένα, Μαρία, είναι δύσκολο και αυτό, γιατί πέρα από το δίδυμο αδελφό σου, πρέπει να αποχωριστείς και την οικογένειά σου. Βεβαίως, θα τολμήσω να σου πω ότι αυτό που ανοίγεται μπροστά σας και για τους δύο, τα φοιτητικά χρόνια ίσως είναι τα ωραιότερα χρόνια της ζωής ενός ενήλικα. Και θα το αντιληφθείτε όταν θα φτάσετε στη δική μου ηλικία. Μαρία. Προφανώς είναι δύσκολο. Δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε μακριά, ειδικά εγώ, ούτε από τους γονείς μου, ούτε από τον αδερφό μου. Όμως από μικρή ήθελα, το έλεγα ότι δεν ήθελα να μείνω εδώ. Ήθελα τα φοιτητικά μου χρόνια να τα ζήσω σε ένα άλλο μέρος. Και πιστεύω ότι εφόσον αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, θα είμαι καλά και εγώ μέσα μου, αλλά και οι γονείς μου ευχαριστημένοι με αυτή την κατάσταση. Και θα ήθελα τώρα και από τους δύο κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, Μιχάλη, ξεκινήσουμε από σένα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις στα παιδιά που σήμερα μπορεί να σας βλέπουν και δεν έχουν πετύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ή δεν έχουν πετύχει στη σχολή που επιθυμούν? Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για απογοήτευση, τόσο μεγάλη απογοήτευση για, εντάξει, να χάνει κάποιος την πίστη στον εαυτό του. Αυτό που θέλω να πω είναι τίποτα δεν τελειώνει είτε με την επιτυχία είτε με την αποτυχία στις Πανελλήνιες. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα κάνει κανείς στο μέλλον, στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του και να βρει ένα επάγγελμα έστω και εκτός Πανελλήνιων που τον ευχαριστεί και μπορεί να του προσφέρει μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Μαρία. Εγώ αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι, παιδιά, οι Πανελλήνες δεν καθορίζουν τη ζωή σας. Μην εστιάσετε σε αυτό. Προσπαθήστε από εδώ και πέρα, ακόμη και αν δεν ξαναδώσετε. Όμως υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και να ξαναδώσουν όσοι θέλουν. Να πετύχετε αυτό που θέλετε, να νιώθετε εσείς καλά και να είστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Γιατί ένα απλό επάγγελμα δεν καθορίζει το τι είμαστε. Να επιλέξετε κάτι που σας ευχαριστεί και να μην σταθείτε απλά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλετε να πείτε κάτι και στον μπαμπά και τη μαμά που σίγουρα έχουν πολύ μεγάλη χαρά μέσα στο σπίτι, αλλά έχουν και μια έτσι μικρή, πικρή γεύση που τα παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους και φεύγουν? Μαρία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γονείς μας για όλη αυτή τη στήριξη. Ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες των Πανελληνίων ήταν πολύ δύσκολη η ψυχολογία μας, η δική μου συγκεκριμένα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα, αλλά όχι μόνο στους γονείς, θέλω να ευχαριστήσω και στο σχολείο μας, τον διευθυντή μας και τους καθηγητές του Λυκείου Επισκοπής, όπως και το φροντιστήριο Ορίζοντες για την άριστη συνεργασία τους μέχρι το τέλος. Μιχάλη. Και εγώ τα ίδια έχω να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά μας και μας νοιάστηκαν πραγματικά και μας στήριξαν
σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Εντάξει, οι γονείς μας εννοείται ότι ήταν οι πρώτοι που στάθηκαν δίπλα μας και τους ευχαριστούμε γιατί έχουν και αυτοί ένα μεγάλο ποσοστό συμμετοχή στο αποτέλεσμα που έχουν φτάσει σήμερα. Καταρχήν τους χαρίσατε διπλή επιτυχία. Ναι. Άρα διπλές χαρές, διπλές αγωνίες, αλλά και διπλές ελπίδες για ένα λαμπρό μέλλον το οποίο σας το ευχόμαστε ολόψυχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαύστε τη φοιτητική ζωή και να είστε σίγουροι ότι τα ωραία είναι μπροστά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.